στον ίδιο τόπο με το ίδιο φρόνημα και τον ίδιο σκοπό. Ανακαινίζουμε συνεχώς τις αποφάσεις μας, διότι ξέρετε, εδώ είναι το σχολείο μας. Πρέπει να πάρουμε το δίπλωμα, το πτυχίο. Και αυτό πρέπει να μας απασχολεί, διότι δεν γίνεται αλλιώς. Για να το πετύχουμε αυτό, χρειάζεται από μέρους μας νύψεις και προσοχή. Γι' αυτό πάντοτε, αυτός είναι ο λόγος που συγκεντρωνόμεθα, ούτως ώστε να μην ξεχνάμε, να μην λανθάνουμε, να συνεχίσουμε την πορεία μας, γιατί κοιτάξτε, δεν είναι πάλι προς εμάς, που και στην επάει προς αίμα και σάρκα. Πολεμούμε με τον διάολο τη βάση του ολέθρου και της απολίας, χώρια τις δικές μας αδυναμίες και τα πάθη και το περιβάλλον που μας πολεμάει. Όλα τούτα ήταν αντίθετα, τα οποία γι' αυτόν τον σκοπό εμείς, ειδικά οι μοναχοί, μαζευτήκαμε, μας μάζεψε η πρόνοια του Θεού, για να δείξουμε αντίσταση σε αυτά όλα, να δείξουμε ομολογία, να πείσουμε τη Θεία Χάρη ότι εκουσίως εμείς οι ίδιοι αρνούμεθα τον παλαιόν άνθρωπο και τα συστήματά του και ζητούμε με πόθον να ενδυθούμε τον καιρόν άνθρωπο, τον Χριστό μας, ο οποίος μας ήλκε σε πίσω του. Λοιπόν, αυτός είναι ο όρος της μετανοίας μας. Βλέπετε, δια της αποταγής. Δια της αποταγής, καμιά φορά βλέπω να το ξεχνάτε. Δεν έχουμε εμείς καμιά δουλειά για να νοιαζόμεθα, για να φοβούμεθα, για να τρομάζουμε, για να αγχωνόμεθα. Δεν έχουμε τίποτε, δεν μας απασχολεί τίποτε. Αυτή είναι η αποταγή. Αρνηθήκαμε τα πάντα. Κοίταξε τι λέει ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο που χθες είδατε. Πήγε ο νεοανίσκος και του λέει, τι είναι κύριε που πρέπει να κάνω για να σωθώ. Και του λέει τις εντολές. Πήγες. Για να μην κλέψεις, να μην ψευδομαρτυρήσεις, να μην αδικήσεις, να μην ξέρω. Όλα τούτα τα φύλαξα από την νεότητα μου, του λέει. Τι έτσι μου λείπει τώρα για να πετύχω. Όσα έχεις, πάντα όσα έχεις, πούλα τα και μοίρασα στους φτωχούς και έλα να με ακολουθήσεις. Δεν μπόρεσε να τα ακούσει. Και έφυγε. Και είπε ο Κύριος μας εκείνον τον τρομερό λόγο, ο οποίος έχει ξεχαστεί. Πλούσιος δυσκόλος εισελεύσατε εις τη βασιλεία των ουρανών. Εάν περάσει το καραβόσχοινο από μέσα στην βελόνα της ραφής, έτσι θα περάσει και πλούσιος στον Παράδεισο. Και οι Απόστολοι τρόμαξαν. Λοιπόν, άρα ελπίδα σωτηρίας δεν υπάρχει. Λέει όχι, τα αδύνατα παρά ανθρώπους είναι αδυνατά παρά το Θεό. Τούτα είναι τα δυνατά. Οι μεν πλούσιοι να αφήσουν τα περιττά, διότι είναι κλεμμένα. Αφού είναι από θέματα, είναι κλεμμένα. Η βάση της ζωής μας είναι η χρία. Εκεί που η χρία περίσσεψε και θησαυρίζονται, εκεί είναι κλεμμένα. Λοιπόν, αυτά τα κλεμμένα, εάν δεν τα μοιράσουν πίσω σε αυτούς που τα κλέψαν, δεν τους έχετε η δικαιοσύνη του Θεού. Εμείς τώρα το ίδιο ακριβώς κάναμε στα θέματα της δικής μας εκλογής και προσωπικότητος. Αυτοί μεν θα πετάξουν τον πλούτο των εξωτερικών για να μπορέσουν ελεύθεροι να φυλάξουν τις εντολές. Εμείς τα πετάξαμε για της αποταγής τα πάντα. Και τη μητέρα μας που μας γέννησε, την προσωπικότητα μας αυτήν την ίδια και αυτήν ακόμα. Δεν αρνηθήκαμε εφόσον γίναμε υπήκοοι και εξαρτώμενοι απολύτως από τη γνώμη της πνευματικής μας αρχής. Ναι, αυτός είναι ο τρόπος που θα μπορέσουμε να αντιπαρατεχθούμε προς τις αρχές και τις εξουσίες του σκότους που ακίνητα και ανίσταχτα μας πολεμούν. Λοιπόν, βέβαια, τούτο δεν είναι μια θεωρία που να τη διηγηθούμε σαν περιγραφή και διήγησης.
Η μετάνοια είναι πρακτική εργασία. Η πίστη μας, ο χριστιανισμός, όλη μας η υπόσταση δεν είναι ιδεολογία. Είναι έμπρακτος βιωματισμός και μάλιστα με πολλή προσοχή και ακρίβεια. Διότι αυτοί που μας πολεμούν είναι άγρυπνοι, ανίσταχτοι, κακοποιοί, πεπειραμένοι χιλιάδες χρόνια. Επομένως, δεν πρέπει να ανιστάζουμε. Λοιπόν, ξεκινούμε όπως είπα πάντοτε από την είσοδο. Από την αποταγή ξεκινούμε αμέσως στην υποταγή. Διότι εδώ ήρθαμε για να αρνηθούμε τον παλαιόν άνθρωπο. Συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες. Πώς θα τα καταφέρουμε αυτά, εάν δεν υποτάξουμε το εγώ μας απολύτως στην πνευματική μας αρχή. Γιατί κοίταξε τι λέει ο Κύριος μας όταν έλεγε στους Αποστόλους. Ο ακούων ημών, εμού ακούει. Ο αθετών ημάς, εμέ άθετη. Αυτό υπάγεται σε εμάς, στην πνευματική μας ηγεσία. Και εμείς μέλη της Εκκλησίας, με το σύστημά μας των μοναστικών, έχουμε ηγεσία πνευματική. Αυτή είναι όπως η θέση των Αποστόλων. Είμαστε υποχρεωμένοι να εξετώμεθα από αυτούς. Γιατί ο Θεός θέλει να του κάνουμε υπακοή. Να τον αντιγράψουμε, να τον μιμηθούμε. Αλλά πού να το δούμε αφού δεν φαίνεται. Ούτε μπορούμε να το δούμε, ούτε μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Αλλά δια της χάριτος του δημιουργήσαν τους αντιπροσώπους του. Την Εκκλησία. Και ακόμα τα παραδείγματα της πατερικής μας γραμμής. Παραδείγματα όχι του καιρού εκείνου, αλλά και σήμερα. Λοιπόν, γι' αυτό παρακαλώ την αγάπη σας, προσέχετε πολύ στην επακοή σας. Μην πλανάστε με διάφορες προφασιολογίες. Καμία πρόφαση δεν δικαιολογεί. Εμείς ήρθαμε να γίνουμε νεκροί του κόσμου. Πέστε μου, είδατε κανέναν νεκρό να κινείται? Να κάνει κινήσεις και απαιτήσεις? Αυτοί είμαστε εμείς. Λοιπόν, για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε απαραίτητο να στέκεται δίπλα μας ο θώρακας της πίστεως, που μπορούμε μέσω αυτού όλα τα πεπειρωμένα βέλη του πορευού να συντρίψουμε. Για της πίστεως, όχι της δογματικής πίστεως, το δεν το συζητούμε, το είναι, το είναι μας. Το θέμα της πίστεως προς την πρόνοια του Θεού. Εάν λοιπόν ο καθένας από εμάς κρατούμε γερά αυτήν την μορφή της πίστεως, τίποτε δεν μας δυσκολεύει. Πάντα δυνατά το πιστεύουν. Για τον λόγο τον εξής. Δεν είναι η πρόνοια του Θεού που κυβερνάει τα πάντα. Όταν μας λέει ότι τρίχα από την κεφαλή σας δεν θα ξεπέσει αν δεν επιτρέψω εγώ. Μέχρι που φθάνει η πανσωστική του πρόνοια. Πρόνοι στα πουλάκια, στις ακρίδες, στις μύγες, παντού και στα μικρόβια ακόμα. Για να υπάρχουν αυτά, υπάρχουν υπό την ενέργεια και τη σχέση της πρόνοιας. Χωρίς την πρόνοια δεν υπάρχει τίποτε. Άρα πως ήρθε η πρόνοια, τα σύμπαντα σβήνουν αυτομάτως. Γι' αυτός λοιπόν ως πατέρας μας, και σωτήρας μας και ποιμένας μας. Λοιπόν, μας προστάζει να τον ακολουθήσουμε για να αρνηθούμε το εγώ μας, το αμαρτωλό, την εμπάθεια μας, για να το αποδείξουμε με αυτόν τον τρόπο αυτή τη μορφή της ομολογίας να θεραπεύσουμε την πρώτη μορφή της αρνήσεως. Άρνησης του Θείου θελήματος προκάλεσε την πτώση και την παγκόσμια φθορά. Η ανθρώπινη βλακεία τα έκανε όλα αυτά. Τώρα, ας έδωσε ο Θεός τη συγγνώμη γι' αυτό. Δεν μας σάρωσε να φύγουμε να μας καταστρέψει. Πλήρωσε με το αίμα του το τίμημα της δικής μας ενοχής. Εφόρησε τη δική μας φύση. Μπήκε μπροστά και μας έδειξε πρακτικά και πραγματικά τον τρόπο της θεραπείας. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
Οι επανόρθωση τώρα λοιπόν είναι θα υποχρεωμένοι και εμείς να αντιγράψουμε το πρότυπο. Ο Παύλος λέει «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Έπεισε, μιμητής του Χριστού ήταν. Και εμείς οι μιμητές του Κυρίου μας, οι μεθακοί που έχουμε θέλημα. Γιατί αυτός ήρθε εδώ και περίνε το διοικητής και διοικητής και κυβερνήτης του σύμπαντος, έγινε υποτακτικός. Ούκ ήρθε να πείσω το θέλημα του αιμών, να το θέλημα του βέμψαντος με πατρός. Βλέπεις, και πρακτικότερα μας το δείχνει. Όταν στην ώρα του πάθους, τρεις φορές σε παρακάλεσε τον πατέρα. «Πάτερ μου, άφησε με να τους αναπλάσω, δεν λέγω που τους κρέμισα. Και να αποφύγω την ατίμωση του Σταυρού». «Όχι», του λέει, «θα κάνεις υπακοή». Πήγε και δεύτερη φορά. «Τίποτε», του λέει. Πήγε και τρίτη φορά. «Όχι», του λέει, «θα κάνεις υπακοή». Όλα αυτά δεν μας συγκλονίζουν, αδερφοί μου. Όταν βλέπουμε να υποτάσσεται το Θείο Όν, που μόνο το όνομά του Σύ τη Σύμπασα χτίζει, γίνεται υποτακτικός για να δείξει πρακτικά σε εμάς τον δρόμο της αποθεραπείας. Γι' αυτό η υπακοή να είναι παράβατη και αληθινή και ειλικρινής και αμετάπτωτη και συνεχής. Αν η υπακοή υπάρχει που νεκρώνει το θέλημα τελείως, τότε ο νους ελεύθερος, διότι αφού δεν υπάρχει θέλημα, αλλά δεν υπάρχει γνώμη. Εκεί καταργούμε και τη σκέψη για τη μνήμη ακόμα. Γιατί και αυτά είναι παράσιτα. Και οι σκέψεις και η μνήμη και η συνείδηση, που είναι δηλαδή τροποδεινά στοιχεία οντολογικά της υπόστασής μας, και τώρα για μας είναι εμπόδια. Η μνήμη. Και αν την κάνω τη μνήμη, τι μου χρειάζεται. Μέσα μου έχει τον νου μου δεμένο να θυμηθώ από την ημέρα που γεννήθηκα μέχρι σήμερα. Τι είδα, τι ήκουσα και ξέρω εγώ. Αλλά δεν χρειάζεται η μνήμη. Τι αν την κάνω. Αφού είναι παρελθόν. Τι με να κατέβει η μνήμη τώρα και με ταλαιπωρεί. Αφού είναι παρελθόν, δεν παρέρχεται. Οι σκέψεις. Μα τι να την κάνω τη σκέψη. Πόσο τα πάντα εξαρτούνται από τον Θεό και δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτε. Τι αν δεν κάνω τη σκέψη. Κάνω τη σκέψη για να κάνει πρόγραμμα και απόφαση. Υπέρ τι ενός. Και με ποιον τρόπο. Αφού δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αυτό θα το κάνει πρόνοια Θεού, αυτός διοίκει. Βλέπετε, ο αληθινός υποτακτικός λοιπόν, που πραγματικά ενέκρωσε τον εαυτό του, καταργεί και αυτά τα οποία είναι φυσιολογικά τροποντινά φαινόμενα, είναι μόρια της αηζωίας μας. Και αυτά τα παραμερίζει, διότι στην πραγματικότητα είναι περιττά. Δεν μας χρειάζεται μνήμη και θέληση, ούτε τη συνείδηση. Δηλαδή πρέπει να είμαι θαμαρτωλή και παλιάνθρωποι να μας γαργαλάει η συνείδηση ότι δεν πάμε καλά. Βλέπετε. Όλα τούτα πρέπει να καταργηθούν και θα καταργηθούν υπό τη σκιά της απολύτου υπακοής. Όταν λοιπόν η απόλυτη υπακοή εφαρμοστεί, τότε ο νους εντελώς ελεύθερος από όλα τούτα, τότε θυμάται κατά ανάγκη φυσικά την ρίζα. Διότι οι σχέσεις μας με τον Θεό είναι οντολογικοί. Διότι από την κατασκευή μας κατασκευάστηκε με ιδιοχείρος ως εικόνα και ομοίωσης του ιδίου του πλάσιμας. Αντίτυπον ακριβώς του προτύπου. Εάν ο νους ελευθερωθεί από όλες τις βλακίες που σας είπα, τότε κατά φύση γυρίζει στην πηγή του. Θα πάει εκεί που είναι η ρίζα του. Εκεί που είναι ο πατέρας μας, ο σωτήρας μας, το κέντρο της αγάπης μας. Όλη μας η έννοια και ο στόχος και ο σκοπός. Τότε λοιπόν, όταν ο νους γυρίσει προς τον Θεό και αισθανθεί τη γλυκύτητα της Θείας Παρουσίας, τότε αειδιάζει μόνος του όλες εκείνες τις αναμοχλεύσεις
που κάνει ο διάολος μέσω των παθών και των συστημάτων για να μας αποσύρει. Και δεν μπορεί να μας κάνει τίποτε, διότι είμαι θα ελεύθεροι. Τι να μας προσφέρει ο διάολος, να μας δώσει. Τίποτε δεν μας χρειάζεται. Ούτε τίποτε αμφιβάλλουμε, γιατί κρατούμε ισχυρά την πίστη μας. Ξέρουμε ότι διαπίστεως βαδίζουμε και όχι διήρους. Δεν κρατούμε τη διαπίστεως αυτή την ώρα, την οντότητα μας εδώ, αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ. Δεν είναι δια της πίστεως που έγινε αυτό. Εάν δεν ήταν τούτο, γιατί φύγαμε από τα σπίτια μας. Γιατί φύγαμε από τον κόσμο. Γιατί πετάξαμε τις αξίες μας και αυτή μας την προσωπικότητα. Δεν είναι διότι ακριβώς πιστεύαμε στην πρόνοια του Θεού. Και αυτό είναι γέννημα αυτής της πίστεως και της υπακοής. Άρα αυτό δεν είναι θέμα που χρειάζεται να το προκαλέσουμε, να το αναζητήσουμε. Να κρατούμε πάνω μας τώρα. Εμείς αυτή την ώρα πιστεύσαντε εσείς στην κλίση, στην έλξη του Θεού. Αρνηθήκαμε τα πάντα. Γιατί πιστεύουμε ότι αυτός είναι που τα έκανε. Αυτός που είναι μέχρι τώρα θα φύγει ύστερα από λίγο. Ού και άσω εμάς ορφανούς πόποτε, με θυμώνυμη πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Βλέπετε, όταν λοιπόν σκέπτεστε έτσι, είναι πολύ εύκολος ύστερα ο τρόπος. Διότι δεν μπορούν ούτε τα πάθη να κινηθούν, ούτε ο διάβολος, ούτε και τα αίτια. Τι είναι τα αίτια, είναι η γελία. Κρατούνται στην έννοια της αυταρκίας, που είναι η αχτιμοσύνη μας. Κρατούνται στην έννοια της απολύτου υποταγής και υπακοής. Δεν έχουμε ανάγκη να μεριμνήσουμε για τίποτε, ούτε να σκεφτούμε για τίποτε. Για ένα σκεφτόμεθα και μόνο. Πότε να αποκτήσουμε κατ' ενέργεια μέσα στο είναι μας. Τον Πατέρα μας, τον Σωτήρα μας, τον Χριστό μας, τον Θεό μας, την ελπίδα μας. Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω, λέει. Και έσομαι αυτής εις Πατέρα. Και έσονται αυτοί οι Θεούς και Θυγατέρας. Τα λέει μόνος του. Συ Πάτερ εν εμή καγώ εν αυτής, ραός συνέρ καθώς εμείς ένας με. Εμένει λοιπόν εδώ θέσεις να σκεφτούν και να αποφασίσουμε εμείς και να προγραμματίσουμε. Τι μας χρειάζεται. Εμείς θέλαμε μια αγωνία παρακολουθούμε. Πότε να δούμε να ξεκολλήσει από πάνω μας ο παλιάνθρωπος, ο παλαιός άνθρωπος, ο νόμος της φθοράς και της απάτης. Να ξεκολλήσουν από πάνω μας οι προλήψεις, οι μνήμες, τα πάθη. Οτιδήποτε ήταν εκείνο που μας εχώριζε από το Θεό. Και τώρα λοιπόν με λαχτάρα περιμένουμε όχι μόνο τον πλησιασμό του, αλλά την ανήκηση του εντός μας, να ενοικήσει μέσα μας, να γίνουμε ένα. Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς και νοσεστήν ο αγαπώμαι. Ο κατά αυτόν τον τρόπο αγαπώμαι, αγαπηθήσετε υπό του Πατρός μου. Και εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν, διαμονήν παραυτοποιήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας και ο σκοπός μας. Και θα το πετύχουμε δια της υπακοής, δια της εκκοπής του θελήματος. Λοιπόν, γιατί είπα, λέω, επιμένω στην υπακοή, γιατί είναι η βάση. Όταν η υπακοή εφαρμοστεί, ελευθερώνεται ο νους, αισθάνεται ενεστήση των παλμών της αγάπης του Θεού. Και τότε πλέον ξεκολλάει από την ύλη και της ματαιότητας και αρχίζει να γεύεται απεντεύθε τα μυστήρια της Βασιλείας του Ουρανού. Τότε με ευκολία δεν αισθάνεται κόπο. Με σωματικών κόπων θα αισθανόμεθα, γιατί ο σωματικός κόπος είναι τρόπο δυνά το επίμετρο της προγενεστέρας φιλιδονίας που περάσαμε. Πάσα παράβασης και παρακοή λαμβάνει ένδικο μισθαποδοσία. Είναι γεγονός ότι εδώ μένουμε υπό τους όρους τους που είπα και δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε
ούτε να αλλάξουμε ιδέα. Εν τούτης όμως, παρόλο που η ιδέα μας είναι αυτή και η εξομολόγηση μας και η κραυγή μας στον πατέρα μας είναι συνεχώς, εν τούτης έρχονται πειρασμοί πάνω μας. Και λέμε, γιατί άραγε? Αυτό το γιατί ακριβώς είναι το σφάλμα. Εφόσον ο Θεός μας διοικεί. Επομένως, δεν κάνει λάθη αυτός. Όπως εδώ η Αποκάλυψη μας λέει, κάθε παράβαση και παρακοή λαμβάνει ένδικον εις τα αποδοσία. Εφαρμόζεται κατά της δικαιοσύνης το αντίμετρο, το επίμετρο. Επειδή όλες μας οι παραβάσεις μέχρι τώρα, όλες μας οι βλακίες ήταν φιλαυτία και τα από κάτω τα κατάρρυπα. Η φιλιδονία, η φιλαρχία, η αυταρχία, η φιλαρέσκεια και όλα τα κακά της διαστροφής. Αυτά μεν εξετελέστησαν από μας. Ζητήσαμε συγγνώμη από τον Θεό και ο Θεός από αγαθόταν έσβησε την ενοχή. Την μεν ενοχή έσβησε. Όμως εδώ αυτός, το σκεύος αυτό που ήταν χωρητικό της φιλαυτίας θα το πληρώσει δια της φιλοπονίας. Δεν γίνεται αλλιώς. Ο ένας λόγος είναι τούτος. Πρέπει να ξοφλήσουμε με την περιεκτική φιλοπονία. Είτε εκουσίαν είτε ακουσία. Εάν μεν έχουμε πρόθεση με την ακρίβεια του προγράμματος μας και κουραζόμαστε εμείς μόνοι μας, τότε δεν μας χρειάζεται άλλη επέμβαση. Εάν όμως τούτο δεν το έχουμε, επιτρέπει ο Θεός θλίψεις και πειρασμούς, γιατί πρέπει να συμπληρωθεί η δικαιοσύνη. Εκεί σε αυτή την αποθήκη που υπάρχουν μέσα οι σύψεις της φιλιδονίας πρέπει να ξεπληθούν με το άρωμα της φιλοπονίας. Γι' αυτό είναι ο δρόμος που εισέρχονται οι πειρασμοί. Είναι κι άλλος, αυτός είναι ο εισαγωγικός, έχει και παρακάτω. Εντάξει, αφού πιάσαμε τον δρόμο, χάρη του Χριστού, και αρχίσουμε να βαδίζουμε κατά το δυνατόν μας, τηρούντας το πρόγραμμα και τις εντολές, αμέσως ο διάβολος έρχεται από τα δεξιά, προτείνεται από τα αριστερά. Έρχεται από τα δεξιά και τσιγλάει μέσα μας τον εγωισμό. Α, είδες, πρόκοψες τώρα. Τώρα εσύ είσαι. Τι είναι τούτη? Εάν αυτό μέσα μας γίνει πιστευτόν, η Θεία Χάρις αμέσως έφυγε και θα μας παραδώσει σε μεγάλες περιπέτειες και θα μας εμποδίσει και την πρόοδο μας. Γι' αυτό επιτρέπονται οι πειρασμοί. Εμέν πρώτοι πειρασμοί είναι για να ξοφλήσουμε την φιλιδονία. Η δεύτερη είναι για να αποφύγουμε την αποπλάνηση του εγωισμού και του αυταρχισμού. Και άρα οι πειρασμοί από οποιαδήποτε μορφή και αν έρθουν είναι επωφελείς και χρήσιμοι και αναγκαίοι. Δεν λένε οι πατέρες μας μονολεκτικά έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Λοιπόν, τούτο το λέω για να είστε έτοιμοι στους πειρασμούς. Και οι πειρασμοί είναι πολύ ειδείς. Στα καλά καθόμενα δεν πονάει το κεφάλι μου. Τι να κάνω τώρα? Στα καλά καθόμενα με πολλάει μέσα μου. Αφού πολλάει το πόδι μου. Πολλάει κάτι. Εάν πράγματι ο πόνος είναι βαρύς και υπερβολικός και αβάσταχτος, τότε θα μεταχειριστούμε κάποιον ανθρώπινο μέσο να το παρηγορήσουμε. Αλλά χρειάζεται εδώ διάκριση. Διότι αυτά τα κάνει ο διάβολος χωρίς να είναι φυσιολογικά. Και να σας λέω παράδειγμα. Είδα εγώ αδελφόν, ο οποίος ήταν τόσο καταβεβλημένος και δεν πιστεύε τίποτε, ότι ήταν νεκρός. Αδύνατος, νεκρός, χωρίς να μπορεί να κινηθεί. Έξαφνα στην περιφέρεια εκείνη, ακούστηκε ένας θόρυβος και έγινε ένας σαματάς. Αμέσως πετιέται πάνω, σαν γίγας και ήταν ο πρώτος. Λέω,
Δεν αυτός που πρωτήτερα ήταν για θάνατο. Άρα, πραγματικά εκείνο που αισθανόταν σαν πόνο και για θάνατο δεν είναι φυσιολογικό. Είναι τέχνη του διαόλου. Ο διάολος έχει εξουσία και μέχρι εκεί. Το γιν φαγή πάσα στα ημέρα στη ζωή σου, τούτο εννοεί. Ότι έχει εξουσία ο δράκοντας, ο βήθιος πάνω στον πύλινο μας. Αυτόν σκελετών και εδώ ακόμα να λειτουργεί. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί. Εύκολα μην πιστεύετε τα ψευδοσυναισθήματα. Να θαρρύνετε τον εαυτό σας και να λέτε «Ρε, δεν τρέπεσαι, σηκώνεσαι πάνω». Δεν ο Σταυρός, ο Χριστός κρέμεται πάνω στο Σταυρό. Δεν τρέπεσαι που το βλέπεις. Εδώ εκατομμύρια μάρτυρες. Μάρτυρες. Ο Άγιος Ιάκωβος που γιορτάζουμε αύριο. Τον κατακόψαν και οι μά. Κουβάνε τα δάχτυλα πρώτα, σιγά σιγά. Παραπάνω τη χούφτα, παραπάνω το χέρι, παραπάνω την αγκώνα, παραπάνω από τον ώμο. Πετάξαν από τα πόδια. Καλά δεν πονούσε αυτός ο άνθρωπος. Πονούσε. Αλλά δεν γινόταν αλλιώς. Αν αρνούνταν αυτόν που επέτρεψε ο Θεός, άρα θα ήταν αρνητής. Και έμεινε και ολοκλήρωσε το μαρτύριο. Μόνο αυτός. Διαβάζομαι κάθε μέρα. Και μωράκια μικρά. Και μικρές κουρούλες. Από φρικαλαία μαρτύρια. Όλα τούτα να τα θυμάστε στη στιγμή που έρχεται η ακιδεία και η ακεφιά και η ανορεξία. Και ρε τα λέπω, δεν ντρέπεσαι. Δεν κουραστείς λιγάκι. Πώς θα κερδίσουμε. Φόσο δια πολλών θλίψεων διήμασε η σερθήνη στη ζωή. Φόσο στενή πύλη και τεθλεμένη όμως η απάγουσα στη ζωή. Και όλοι οι ίσιοι βρίσκονται σε αυτήν. Έτσι και διαγείρετε τον εαυτό σας. Γιατί σας είπα, ο διάβολος δεν πάει, δεν στέκεται από την μια πλευρά. Από όλες τις πλευρές του κύβου γυρίζει. Μέχρι που να βρει τρόπον ανθρωπίνης συγκαταβάσεως και αδυναμίας για να μας χαλαρώσει την πρόθεσή μας να μας πιστοχωρήσουμε. Οπότε είναι προδοσία εναντί της αγάπης και της εντολής του Χριστού μας. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Μην το ξεχνάτε αυτό. Δεν ήρθαμε εμείς εδώ. Μας έχει φέρει αυτός. Γιατί δεν είχαμε σπίτια να καθίσουμε και τόπο στον τόπο μας. Και μας έφεραν εδώ στην εξορία. Έγινε νόημα αυτό. Εδώ ακριβώς είναι το πανεπιστήμιο μας. Που θα δώσουμε εξετάσεις υπ' αυτόν τον τρόπο που σας ερμηνεύω. Έτσι θα κρατήσουμε με αυταπάρνηση το Θείο θέλημα. Θα πολεμήσουμε οτιδήποτε κι αν συμβεί αντίθετο. Αλλά και το υπόλοιπο και το συνεχές να πω μάλλον είναι ότι αυτά τα είπαμε σε λόγια και τα περιγράψαμε. Αλλά δεν τελειώνουν, δεν ολοκληρώνονται με τη διήγηση αυτή που κάναμε. Εδώ πηγαίνει κανείς στο σχολείο για να γίνει επιστήμονας. Ξεκινάει από την εξαετία της γεννήσεως του. Και μέχρι 25 χρόνια κάθεται στα θρανία για να πάρει εκείνον του ελάχιστο πτωχίο. Λοιπόν, είναι θέμα χρόνου. Και εδώ και εμείς ακριβώς, αν και τα περιγράψαμε έτσι τώρα όλα τούτα, και αυτή είναι η αλήθεια, δεν είναι εύκολο με μια ορμή να τα αρπάξουμε. Πρώτα απ' όλα θίσταται η διεφθαρμένη παραφύσεις. Είναι πιωμένη, φυτεμένη μέσα στα μέλη μας η διαστροφή. Και επομένως θα συμβαίνουν αντιθέσεις και γλιστρήματα. Εδώ προσέξετε πολύ, να μην χάνετε ποτέ το θάρρος σας. Διότι έγινε λάθος. Το λάθος δεν το κάναμε εκούσια. Έγινε λάθος, απροσεξία, ξέρω. Έστω και έχει κανείς και νησταγμός ακόμα. Αμέσως όρθιοι υπάρχουν. Παράγαθε, σε παρακαλώ, μην μου το γράψεις.
είσαι Θεός και ξέρεις. Κύριε μου, δεν θα σου πω τίποτε. Εσύ με ξέρεις προτού να γεννηθώ. Πάντως σου ομολογώ ότι δεν θέλω να σε προδώσω ούτε να σε αρνηθώ. Αλλά δεν μπορώ εύκολα να κάνω αυτό που θέλεις. Γι' αυτό κράτησε τη χειρό στη δεξιά του και οδήγησε με Πανάγαθε. Γνώρισε με οδό να υπορεύσω. Βλέπετε, τόσο είναι ο πρακτικός τρόπος που εφαρμόζουμε. Να μην απογοητεύεστε, να μην αποθαρρύνεστε, διότι δεν πετύχαμε με την πρώτη και τη δευτέρα, ούτε μέχρι την εκατομμυριωστή να αναποχωρούμε. Θα ρίξουμε τα κόλλα αντιερήμο στην Αίγυπτο δέμα με πίσω. Δηλαδή, αλληγορικά, θα πέσουμε μαχόμενοι μέσα στο δρόμο, δεν θα πιστοχωρούμε, και μέσα στο δρόμο της προς τον Χριστό μας πορείας, αν πεθάνουμε, θεωρούμε θα νικητέ, διότι δεν γυρίσαμε πίσω. Και ο Χριστός μας, ο Θεός μας, δεν είναι συναλλάκτης, είναι ο Πατέρας μας, που ελέγχει και ετάζει καρδίας και νεφρούς. Δεν είναι συναλλάκτης που κάνουμε θέμα συναλλαγής. Τόσα δίνουμε, τόσα παίρνουμε. Και αν δεν έχουμε να του δώσουμε αυτά που θέλει, θα μας βγάλει έξω. Δεν είναι έτσι. Εκείνος είναι Πατέρας και όλες τις κινήσεις είναι πατρικές. Πόσα παραδείγματα έχουμε. Εδώ βρίσκουμε παραδείγματα αναρρύθμιτα. Τώρα είναι οι Νεβίτες. Θα αποφάσισε να τους κάψει, να τους καταστρέψει γιατί. Επειδή τους είπε, αν σας δίνω τρεις ημέρες, αν δεν μετανοήσετε, τελείωσε. Θα σας καταπιεγεί. Ζήτησα συγγνώμη και τους συγχώρεσα. Βλέπετε, πού να πάμε ακόμα, αναρρύθμιτα. Οι δαίμονες, επειδή τους έβγαλε από μέσα στον άνθρωπο τον Λεγεώνα, του λένε, σε παρακαλούμε μη μας στείλεις στην Άβυσσο. Άφησε μας καλύτερα να πάμε μέσα στους χείρους. Άκουσε τον δαιμόνο. Αυτός που ήρθε για να τους καταργήσει, άκουσε την παράκλησή τους. Ο Φαραώ, ο μεγαλύτερος κακούργος που αφάνισε τον λαό του Θεού, όταν έπεσαν τα δεινά πάνω του και ήταν πλέον ελπίς, δεν υπήρχε στο να συντριφθεί και να ξεριζωθεί η φυλή του. Γύρισε στο Θεό και είπαν, Πανάγαθε, Κύριε, άνεσ την παιδεία σου από πάνω μου, συγγνώμη. Τον άκουσε. Εάν αυτούς ακούει ο Θεός, δεν θα ακούσει εμάς που μας προώρησε πριν να γεννηθούμε και είναι ήδη μέσα μας και ενεργεί. Διότι αν μιλούμε πνευματικά, αν σκεπτόμαστε πνευματικά, αν ενεργούμε πνευματικά, τα κάνει Αυτός που είναι μέσα μας, δια της χάριτός του. Γιατί χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν ουδέν. Βλέπετε, γι' αυτό με αυτό το θάρρος παρακαλώ την αγάπη σας, έτσι να ανταποκριθούμε στην αποστολή μας και για τον Χριστούλη μας να μην τον πικράνουμε, και για τους προγόνους μας, τους πατέρας μας, τους πνευματικούς και τους παλαιούς και τους νέους, αλλά και για την Εκκλησία μας ακόμα. Το ότι εμείς ορθοποδούμε και κρατούμε τον δρόμο της αλήθειας και του αγιασμού, που είναι το κέντρο του ανθρωπίνου προορισμού. Αυτό προκαλούμε Ανάσταση, η μεγαλύτερη μορφή Ιεραποστολής στην Εκκλησία μας. Σήμερα κατέκλυσε την Εκκλησία η κατάρα του διεθνούς σιωνισμού που θέλει να ξεριζώσει το όνομα του Θεού από τη γη, ειδικά και τη φυλή μας. Τώρα είναι ώρα να σταθούμε όρθιοι, αληθινοί ομολογητές, να πείσουμε τον λαό μας να μην χάνει το θάρρος του, ότι υπάρχει ο Χριστιανισμός, υπάρχει ο Θεός, υπάρχει ο αγιασμός. Και τότε κάνουμε ένα συγκρατημό εις τα ρεύματα της αθεΐας και της διαστροφής που κοντεύει να μας ξεριζώσουν. Είναι και τούτο το καθήκον μας, για τον εξής λόγο, ότι εμείς ειδικά είμαστε σε αυτόν αποσταλμένο τον δρόμο.
Τώρα να το πούμε βέβαια στους λαϊκούς να είναι προσεκτικοί, να γίνουν καλό παράδειγμα, και αυτός καλά είναι. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, επειδή εμπλεγμένοι μέσα στην κοινωνία. Αλλά εμείς με την αποταγή μακράν από τα αίτια και με αίσθηση συμπληρώματος της αγάπης του Χριστού μας, δεν δικαιούμεθα ποτέ. Πρέπει πάνω μας, όπως είπε ο Κύριος μας, ούτω λαμψάτω το φώσιμο έμπροσθεν τον ανθρώπο. Η να είδωση τα καλά ημών έργα και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Όχι τα λόγια σας λέει και τα σχήματά σας και υποκρισίες, αλλά το φως, ούτω λαμψάτω το φως. Αυτό είναι το φως, το πλήρωμα της χάρτος που κατοίκησε μέσα μας, γιατί κατεργήθη ο νόμος της αμαρτίας, απεξεδίθεμαν τον παλαιόν άνθρωπο και αφορέσαμεν τον καινόν, τον κατά Χριστόν χτιστέντα μέσα μας. Λοιπόν, πάντοτε παρακαλώ την αγάπη σας. Και εγώ τώρα γύρασα, πέσανε οι δυνάμεις μου και δεν ξέρω βέβαια ποιο είναι το σχέδιο του Θεού. Αλλά όσο ζούμε και κινούμεθα, δεν θα πάψουμε να αποδεικνύουμε συνεχώς την ομολογία μας. Για να γίνουμε και στο περιβάλλον μας διδάσκαλοι και καθηγητές. Και στον εαυτό μας να μην γίνουμε προδότες, γιατί η φύση του ανθρώπου είναι δεκτική. Μέχρι που να φτάσουμε το τέρμα του αγιασμού, που να μείνουμε ελεύθεροι από τις επιδράσεις, είμαι δεκτική τροπής και μεταβολής. Και υπάρχει κίνδυνος για γι' αυτό προσέχετε, παρακαλάτε τους Αγίους μας, παρακαλάτε τη μανούλα μας που ζει μαζί μας συντά, την Παναγία μας. Και έτσι να μπορέσουμε με τη χάρη του Θεού να πετύχουμε τον σκοπό μας. Χθες γιορτάσαμε την Αγία Νεκατερίνα, την νύμφη του Χριστού. Εγώ θα πω τώρα τροποντινά σαν ένα επίλογο για τους Σιναίτες. Γιατί παραμερίζουν την πραγματική έννοια της ιστορίας αυτής της μεγάλης κόρης που δεν γεννήθηκε άλλη στον κόσμο ούτε θα γεννηθεί. Και λέω το απλό. Από τότε, δηλαδή από το 400 μέχρι τώρα 1200 χρόνια που έχουν το σώμα της μαζί, μοιράζουν εκατομμύρια δαχτυλίδια στον κόσμο. Γιατί δεν λύνει την αιτία γιατί τα μοιράζουν και ποιος τα έκαμε αυτά? Γιατί δεν λένε ακριβώς την ιστορία ότι το δαχτυλίδι αυτό της το φόρεσε η Παναγία μας? Την αραβώνιασε με τον Χριστό. Γιατί κρύβεται αυτό? Εγώ σε αυτό έχω παράπονο. Το ιστορικό της είναι τούτο. Ο πατέρας της λέει, λεγόταν Κώστας ή Κένστος. Είναι ο χτήτωρας της Κωνσταντίας, της περιφέρειας της αμοχώς του. Τόσο είναι, ήταν βασιλίσκος λέει. Γιατί λέει, η θυγάτρη βασιλής Κουτινός. Ο πατέρας της ήταν εκεί. Και αυτή ήταν με τον πατέρα της. Ο πατέρας της τελειώθη μαρτυρικά εκεί. Διότι υπήρχε ο χριστιανισμός. Αυτή ήταν μικρή ακόμα. Πίστευε μεν στον χριστιανισμό, αλλά δεν ήταν κατηχημένη, ούτε βαπτισμένη. Όμως επειδή δεν άλλαζε να πάει με τους ειδωλολάτρες και τις ειδωλολάτρες στις κόρες να κάνει άσεμνες αυτές και άσχημες αυτές παρέες, γι' αυτό την φυλάκισα. Και υπάρχει τώρα στον τόπο μας εκεί η φυλακή της, αποτελημένη από 4 βράχους, 4 τεράστιοι βράχοι που αποτελούν τείχους και όροφος. Αυτό λέγεται από τότε μέχρι σήμερα η φυλακή της Αγίας Κατερίνας. Τη φυλάκισαν εκεί μέσα. Μετά η μητέρα της ήταν Αλεξανδρινή και αφού ο πατέρας της είχε τελειώσει και δεν μπορούσαν να μείνουν άλλον εκεί,
έπρεπε να τελειώσει και δεν σπουδίασε γιατί ήταν μικρή. Την πήρε η μητέρα της και την έφερε στην Αλεξάνδρεια. Γιατί τώρα αποκαλούν τώρα πριγκίπισσα κάποιου τη Ρώση της Αλεξανδρίας, αφού είναι ψέμα αυτό. Να, η ιστορία τι λέγει. Αλλά σήμερα η λύσσα μας να δανειστούμε τι λένε οι Προτεστάντες, τι λένε οι Κομμουνιστές, τι λένε οι διαμαρτυρόμενοι, οι άθεοι, να βάλουμε αυτούς για μαρτυρία της ιστορίας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αφού την πήρε την κορούλα και την πήρε πίσω και έμεναν στον τόπο της εκεί, ήταν τόσο όμορφη, λέει, τόσο τελεία, που δεν γεννήθηκε άλλη φορά άλλη τέτοια. Όταν είδαν όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι του καιρού εκείνου, τρέχαν και τη ζητούσαν για νύφη. Αυτή η έρευνα, εγώ για να δεχτώ σύζυγο, πρέπει τουλάχιστον να είναι όμοιος με μένα, που έπρεπε να είμαι παραπάνω. Δεν βρισκόταν κανείς που να της μοιάζει. Διότι την κατήχησε προσωπικά ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Προσωπικά την κατήχησε και της δίδαξε και φιλοσοφία. Και μιλούσε όλες τις γλώσσες που υπάρχουν. Και όλους τους φιλοσόφους που υπάρχουν. Όλα τα έμαθε από έξω. Σε ηλικία 18 ετών. Έλειπε όμως το βάπτισμα. Τώρα πώς να την πει η μάνα της. Κατάλαβε να βαπτιστεί. Συμβουλεύτηκε τον πατριάρχη του τόπου. Και λέει, Άγια Πατέρα, αυτή η κορούλα είναι ένα υπερφυσικό πράγμα. Και δεν είναι τελειωμένη ακόμα. Της λείπει το βάπτισμα. Πώς θα τα καταφέρουμε. Της λέει, πες μου, τι την απασχολεί τώρα. Το άντρα απασχολεί τίποτε, του λέει. Αλλά έρχονται οι παγκόσμιοι γαμπροί και τη ζητούν. Και δεν τους θέλει, διότι δεν τις ταιριάζουν. Α, εντάξει, λέει, φέρ' μου την εδώ για την πιάσουμε. Του την πήρε εκεί, λέει, ξέρεις Κατερίνα, ξέρω εγώ ένα γαμπρό που δεν μπορεί να τον πλησιάσεις εσύ. Ούτε να σταθείς στα πόδια του δεν μπορείς. Δεν έχει περίεργο πράγμα. Είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν πιστεύω να λες υπερβολές. Όχι, τους λέει. Είναι παραπάνω από ό,τι σου έχω πει. Λέει, πού είναι. Της λέει, άκου να σου πω. Αυτός έχει υπερφυσικές ιδιότητες. Γιατί ήταν διδαγμένη αυτή και στη μαγεία. Η μαγεία θεωρείται επιστήμη. Και παραδεχόταν τις υπερφυσικές δυνάμεις και ενεργείες. Να πάσει στο κελί σου απόψε, δηλαδή, και να κάνεις προσευχούλα και θα έρθει μόνος του να σε δει. Πίστεψε αυτή από τη χαρά της να δει τέτοιο γαμπρό. Και άρχισε με τεσάευ. Τις άβρασες τις υπηρέτητες εκεί και προσεύχονταν. Και έξαφρα παρουσιάζεται η Παναγία μας και κρατάει το βρέφος στην αγκαλιά της. Να στράφτει σαν τον ήλιο. Αλλά έγινε σαν το προσωπάκι του. Δεν ήθελε να τη δει. Τι περίεργο, πήγαινε αυτή από εκεί για να το δει, παραγύριζε αλλού αυτό. Ερχόταν από εδώ αυτή, παραγύριζε αλλού. Και είπα, γιατί δεν με κοιτάζει, λέει. Ρωτούσε τη μητέρα του. Γιατί δεν με κοιτάζει. Της λέει, είσαι μαυρισμένη και γι' αυτό. Και διαλύθηκε το Θεό. Σηκώνεται πρωί πρωί και πάει τρέχοντας. Πάτερ, λέει, αλήθεια σου είναι. Τον είδα. Αυτός είναι υπέρ τον ήλιο. Αλλά γιατί μου λέει πως είμαι μαυρισμένη. Είμαι μαυρισμένη εγώ. Της λέει, να ξέρεις. Είναι γιατί λείπει το βάπτισμα. Λοιπόν, δέχθηκε το βάπτισμα. Την κατήχησαν και μάλιστα λέει την κατήχησε και πάλι. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, αισθητά. Τώρα φέρει η ιστορία της. Και να την βάπτισαν. Όταν λοιπόν την βάπτισαν και πήγε στο σπίτι της μόνη της, έρχεται η Παναγία και βαστούσε το βρέφος υπέρ των ήλιων στην αγκαλιά του. Της χαμογελούσε και την προκαλούσε. Τότε πάει κοντά η Παναγία μας, κοντά στην κορούλα, τη φωνάζει και έρχεται κοντά και την αραβωνιάζει. Βγάζει το δαχτυλίδι από τον Χριστό και της το φοράει αισθητά. Αυτός είναι ο λόγος. Αυτό το δαχτυλίδι υπήρχε στον ύψανό της. Μέχρι τελευταία που το κλέψανε νομίζω οι Ρώσοι. Ξέρω,
διάφοροι προσκυνές. Και αυτοί είναι οι αιτία που μοιράζουν δακτυλίδια εκεί, πατέρες. Την αραβόνια σε νεστητά η Παναγία μας. Γι' αυτό λέγεται νύμφη Χριστού. Την πανεύθυμο νύμφη Χριστού. Όλες οι Παρθένες θεωρούνται νύμφες Χριστού. Αλλά αυτοί είναι πρακτικά νύμφοι του Χριστού. Την αραβόνια σε πρακτικά η Παναγία. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν την αναφέρουν όμως. Να και αυτή η κορή με όλες τις τελειότητες που είχε και τι στάζαν τότε. Δέχθηκε, δέχθηκε τίποτε. Και υπέστη το μαρτύριο. Επέτρεψε ο νυμφίος της να τον αντιγράψει. Να περάσει και αυτή από το σταυρό. Επέτρεψε μόνο όμως να την σκοτώσουν. Αλλά μετά δεν επέτρεψε να πλησιάσει κανείς. Αμέσως αρπάξαν το λείψανο της οι άγγελοι, το πήραν στην κορυφή του Σινά και το θάψαν εκεί που μιλούσαν ο Μωυσής με τον Θεό. Και ήταν 400 και τόσα χρόνια, 600 πόσα εκεί. Και όταν το μοναστήρι κάτω χτίστηκε, παρουσιάστηκε και είπε στους μοναχούς, «Ελάτε πάρα, πάρετε το σώμα μου». Βλέπετε παραδείγματα που είναι αυτά. Κοίταξε. Κορούλες να υποφέρουν τέτοια μαρτύρια, υποβιβασμούς. Και εμείς εδώ να λυγίζουμε με το παραμικρό. Πώς θα αντιγράψουμε το πρότυπο. Πού είναι ο σταυρός μας. Πού είναι η στενή και η τεθλιμμένη οδός. Η μόνη απάγουσα στη ζωή. Πού είναι το δια πολλών θλίψεων δημάς εισερθήνει στη ζωή. Όλα αυτά να μην τα ξεχνάτε και έτσι θα σας γίνουν αφορμή να μην πέφτει μαρασμός σας, ο γύρος σας, η θέλησή σας, η θέρμη σας, για να βρεθούμε στην έπαρξη, να μην υποχωρήσουμε. Αλλά μαζί με όλα τούτα και σαν βάση είναι η αγάπη και η ενότηση, αδελφοί. Επειδή το στοιχείο της προσωπικότητος είναι η αγάπη, αδελφοί. Ο άνθρωπος είναι πρόσωπο, δεν είναι αντικείμενο. Είναι πρόσωπο, είναι κυριότης, είναι αυθεντία, είναι ζωή. Αυτό όμως συνίσταται μόνο δια της αγάπης. Διότι αυτός που το κατασκεύασε ο δημιουργός του, που το έλεγε και πατέρας μας, είναι η αυτούσιος αυτοαγάπη. Και με βάση της αυτοαγάπης του κατασκεύασε το σύμπαν και το προνοεί. Με βάση της αυτοαγάπης του κατέβαινε εδώ σε εμάς, πλήρωσε με τίμημα το αίμα του τη δική μας ενοχή. Μας κάλεσε στην υιοθεσία. Μας δίδαξε πρακτικά τον τρόπο της επιστροφής και μένει μαζί μας συνεχώς με τη χάρη του και μας τραβάει. Γι' αυτό κρατείτε μεταξύ σας την αγάπη. Διότι αν θέλουμε να ερευνήσουμε και τα διάφορα ζυζάνια των πειρασμών που βγαίνουν από εδώ είναι. Από την έλλειψη της αγάπης. Αν υπάρχει αγάπη παρεξηγώ τον άλλον. Αν υπάρχει αγάπη θα τον λυπήσω. Αν υπάρχει αγάπη δεν θα τον συγχωρέσω. Διότι μου έκαμε κάποιο σφάλμα. Η αγάπη είναι το πάνω. Εάν η αγάπη υπάρχει, τότε ο σύνδεσμος της ενότητος σας είναι αδιάνυχτος και μόνιμος. Εάν κατορθώσει ο διάβολος και σφινώσει μέσα σας χωρίς να το καταλάβετε, κάποια αιτία διαφωνίας μεταξύ σας, πέτυχε ο διάβολος πολλά. Τότε η Θεία Χάρις φεύγει. Εκεί που έρχεται η δυσοσμία της ελλείψεως της αγάπης, που είναι το μίσος και η κακία, και η Θεία Χάρις δεν πλησιάζει.